είναι το στρατηγείο του επίγειου δορυφορικού σταθμού της ΣΥΤΑ Μακάριος, ενός σταθμού υψίστης και ιστορικής σημασίας για τις τηλεπικοινωνίες του νησιού και όχι μόνο. Τοποθετημένο σε μια προστατευόμενη κοιλάδα μεταξύ Κοφίνου και Κόρνου, περιβάλλεται από λόφους που δρούν σαν φυσικό εμπόδιο για προστασία από παρεμβολές διαφόρων μέσων εκπομπής, όπως ραντάρ και ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. Σκοπός της αντένας αυτής είναι να παίρνει και να εκπέμπει τα σήματα προς το δορυφόρο. Η αντένα εκεί που βρίσκεται, ο άξονας της συναντά κάπου στο διάστημα του δορυφόρου. Το γιγάντιο δορυφορικό πιάτο τοποθετήθηκε εδώ το 1980, συνδέοντας για πρώτη φορά την Κύπρο με τον υπόλοιπο κόσμο με απευθείας τηλεφωνικές συνδέσεις. Θα μπορούμε να λαμβάνουμε και να μεταδίδουμε προγράμματα, είτε αθλητικά, είτε καλλιτεχνικά, είτε πολιτικά, που γίνονται εκείνη τη στιγμή, οπουδήποτε στον κόσμο. Ήταν η πρώτη κεραία που εγκαταστάθηκε στο σταθμό και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο. Μέσα αυτής της κεραίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά η τηλεοπτική και τηλεφωνική επικοινωνία με την Ευρώπη και την Αμερική. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μέσω των υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών. Αποτελεί μνημείο για την Κύπρο και υπάρχει περιορισμένο αριθμό κεραίων σαν αυτή στην Ευρώπη. Αυτή η κεραία είναι αδρανή, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιε προσπάθειε ώστε να ξαναμπεί σε λειτουργία για κάποια ευρωπαϊκά έργα για έρευνα στο διάστημα. Οι εγκατεστημένε δορυφορικέ κεραίε σε Κακορατσάγιο, Θεόδωρο και Πέρα Ορεινή αριθμούν σήμερα τι 150 και έχουν διάμετρο από 2,4 μέχρι 32 μέτρα. Βοηθούν του διάφορου πελάτε να επικοινωνούν αφίδρομα με του δορυφόρου. Υπάρχουν δύο αλυσίδε, η αλυσίδα εκπομπή και η αλυσίδα λήψη. Όσον αφορά την αλυσίδα εκπομπής, το σήμα από το εξοπλισμό του πελάτη διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να μπορεί να ταξιδέψει μέσω του μέσου, που είναι το διάστημα. Από εδώ γίνεται και ο έλεγχος των δορυφόρων που βρίσκονται στο διάστημα. Στο δορυφορικό σταθμό Μαγάριο έχουμε την ευθύνη για τρεις εξειδικεύσεις, τρεις διαφορετικές τεχνολογίες. Είναι τα δορυφορικά συστήματα, τα υποβρύχια καλωδιακά συστήματα οπτικών ινών και πλατφόρμες τηλεόρασης όπως τη ΣΥΤΑ Vision και άλλων πελατών. Λόγω της στρατηγικής της θέσης, η Κύπρος διαθέτει απευθείας σύνδεση μέσω υποβρυχίων καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών με Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Λίβανο, Συρία, Ισραήλ και Αίγυπτο. Τα καλωδιακά συστήματα δεν βρίσκονται εδώ ως φυσική παρουσία, αλλά σε άλλους σταθμούς απομακρυσμένους κοντά στη θάλασσα. Η Κύπρος αποτελεί καλωδιακή και δορυφορική γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Έχουμε διεκπαιρώσει περιστασιακές μεταδόσεις τηλεόρασης για γεγονότα παγκοσμίου φήμης, όπως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, τους χειμερινούς αγώνες του Τόκιο, Champions League, Europa League Formula κτλ. Δηλαδή από το Σίδνεϊ γινόταν η εκπομπή των Ολυμπιακών Αγώνων, τους λαμβάναμε εδώ στην Κύπρο μέσω του Ασιατικού Δορυφόρου και από την Κύπρο τον ξαναεκπέμπαμε προς την Ευρώπη για να ληφθούν τα σήματα από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της Ευρώπης, τους εθνικούς ραδιοσταθμούς και να γίνει εκπομπή στους συνδρομητές της κάθε χώρας στην Ευρώπη. Ο δορυφορικός σταθμός Μακάριος έχει γίνει κόμβος και για παροχή ευρυφασματικού διαδικτύου σε χώρες που δεν έχουν ανεπτυγμένο ασύρματο δίκτυο. Ακόμα και σε πόλεις της Ευρώπης, έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, το ασύρματο δίκτυο δεν είναι ανεπτυγμένο. Και έτσι χρειάζονται υπηρεσίες broadband internet, ευρυφασματικό διαδίκτυο. Και προσφέρεται τούτο από τη χώρα μας, από την Κύπρο. Ένα σταθμός υψίστης σημασίας, αφού πιθανή καταστροφή του θα επηρεάσει όχι μόνο το ευρυφασματικό διαδίκτυο και την αναμετάδοση προγραμμάτων προς τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και την ναυτιλιακή βιομηχανία. Ακόμη, τυχόν παρατεταμένη διακοπή των κρίσεων υπηρεσιών τηλεμετρίας και ελέγχου δορυφόρου, πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τους δορυφόρους που βρίσκονται στο διάστημα, που αποτελούν τα κύρια περιουσιακά στοιχεία ενός δορυφορικού οργανισμού. Αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Επηρεάζεται η υγεία των εργαζομένων που βρίσκονται στο δορυφορικό σταθμό? Σε καμία περίπτωση, αφού τα σήματα που εκπέμπονται είναι πολύ συγκεντρωτικά ώστε να μπορούν να φτάσουν στο δορυφόρο στο διάστημα. Η προνομιακή γεωγραφική θέση της Κύπρου αλλά και η τεχνογνωσία των αρμοδίων στον τομέα των δορυφορικών συστημάτων όθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει στην Κακορατσά τη λειτουργία του ενός εκ των τριών δορυφορικών επίγειων σταθμών για την παροχή υπηρεσιών, έρευνας και διάσωσης στην επικράτειά της. Ο κάθε επίγειος σταθμός από τους τρεις είναι εξοπλισμένος με τέσσερις κεραίες και εντοπίζει σήματα έκτακτης ανάγκης. Για παράδειγμα, πλοίο σε θαλασσοταραχή, οι οποίοι εκπέμπονται από εγγεγραμμένους και αδειοδοτημένους ραδιοφάρους
σε όλη την Ευρώπη και τα γύρω της ύδατα, οι οποίοι αναμεταδίδονται από τους δορυφόρους Γαλιλαίο. Ο τοπικός σταθμός λειτουργεί υπό την ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη ΣΥΤΑ να έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας συντήρησης αναβαθμίσεων και της 24ωρης παρακολούθησης του συστήματος.